Πάμε σε συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο πρώην υπουργός και βουλευτής, ο κύριος Απόστολος Φωτιάδης, βουλευτής Εύρω του ΠΑΣΟ. Καλησπέρα σας. Επίσης, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρω, κύριος Σταύρος Κελέτσης. Καλησπέρα σας. Και ο Δημοσθένης Δούκας, βεβαίως, είναι μαζί μας. Κύριε, ξεκινώ από τον κύριο Φωτιάδη, ο οποίος έχει και μια έτσι αμεσότερη σχέση με τα οικονομικά. Όχι ότι δεν έχει ο κύριος Κελέτσης, αλλά επειδή τα γνώρισα από πρώτο χέρι ο κύριος Φωτιάδης ως υφυπουργός οικονομικών σε παλαιότερες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟ και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Φωτιάδη, και ιδιαίτερα αυτό το νέο χαράτσι? Καταρχήν θέλω να πω ότι... Τον ήχο παρακαλώ, του κυρίου Φωτιάδη. Ναι. Τώρα σας ακούμε. Θέλω να πω ότι εγώ δεν ευνηδιάστηκα. Εξάλλου από το σταθμό σας τα είχαμε πει εδώ και ένα χρόνο τα λέμε, ότι ούτως ή άλλως θα πάρθουν και αυτό το μέτρο που πάρθηκε και άλλα μέτρα θα πάρθουν, γιατί θα έλεγα πολύ απλά και κατανοητά οι λογαριασμοί δεν βγαίνουν διαφορετικά. Να γίνω πιο σαφής, ότι το μείον 15,5% για να γίνει συν 5 που είναι ο στόχος, είμαστε πάρα πολύ μακριά από τον στόχο. Πετύχαμε βέβαια ένα μεγάλο, θα έλεγα, μια θριαμβευτική... Σας διακόπτω, κύριε Φωτιάδη, επειδή ο κόσμος πλέον θέλει να ακούσει 40 κουβέντες. Ναι. Το ότι δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί, δεν φταίει κανένας άλλος παρά αυτό, από αυτόν ο οποίος τους κάνει. Ναι. Όταν λέει σήμερα κάποιος ότι εγώ παίρνω αυτό το μέτρο, γιατί πρέπει να βγουν λογαριασμοί? Έρχεται μετά από ένα χρόνο και σου λέει παίρνω κι άλλο μέτρο ή άλλα 5 μέτρα, σημαίνει ότι έκανε λάθος λογαριασμό. Δεν εννοούσα αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν εννοούσα αυτό εγώ. Θέλω να πω το εξής. Τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν μέτρα τα οποία αποσκοπούσαν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου του ελλείμματος του 7,5%. Ελλείμματος 7,5%. Mm-hmm. Από το μείον 15,5% να πάμε στο μείον 7,5% με τα μέτρα που πήραμε. Ναι. Τώρα συμβαίνουν δύο τινά. Το πρώτο είναι αυτό που είπα εγώ, και ακόμα και να πετύχει το 7,5, είμαστε από το μείον 7,5 πρέπει να πάμε στο συν 5. Έχουμε δηλαδή δρόμο πολύ. Τώρα, επιπλέον αυτού όμως που λέω εγώ, υπάρχει και η απόκληση με το 7,5, γιατί δεν μιλάμε για 7,5, μιλάνε για 8,5, άλλοι μιλούν για 9,5. Άρα συμφωνούμε ότι ήταν λάθος οι λογαριασμοί. Ότι δεν βγήκαν οι λογαριασμοί όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων καταρχήν, και το δεύτερο ότι η ύφεση την οποία περίμενα να ήταν μικρότερη είναι πολύ μεγαλύτερη δυστυχώς. Και ποιος διαβεβαιώνει τώρα τους πολίτες ότι θα βγουν οι νέοι λογαριασμοί, αφού μέχρι τώρα δεν βγήκαν ποτέ? Όχι, εγώ προσωπικά δεν θα έλεγα, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι τελικά δεν είναι πρακτικά δυνατόν το 100% των στόχων να πετύχει κάποιος άλλο. Άρα εγώ θα έλεγα ότι και μέχρι το τέλος του χρόνου πιθανότατα να έχουμε και άλλα μέτρα μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης, πρώτο. Και το δεύτερο, ότι έχουμε μπροστά μας και τις επόμενες χρονές, γιατί ενώ είχαμε πρόβλεψη για το 2012 να έχουμε, θα έλεγα, η ύφεση να υποχωρήσει και να έχουμε θετικό πρόσημο, να έχουμε ανάπτυξη, έστω και μικρή ανάπτυξη, λίγο πάνω από το 0 για το 2012, αλλά το 2012 είναι κοντά και φαίνεται ότι θα μείνουμε στο μείον 3 με προβλέψεις. Θα συνεχίσουμε, κύριε Φωτιάδη. Κύριε Κελέτση, εσείς ένα πρώτο σχόλιο. Εγώ νομίζω ότι αυτή η εξαγγελία των νέων φόρων, του νέου χαρατσιού, είναι απλώς μια ομολογία της ανικανότητας και της αποτυχίας της κυβέρνησης, τίποτε άλλο. Της ανικανότητας να εφαρμόσει στην πράξη αυτά που ίδια συμφώνησε με τους ξένους εταίρους, με την Ευρώπη και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την Τρόικα. Την ίδια ώρα υπάρχει συμφωνία και της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Και βλέπετε, συμφωνούν κάποια πράγματα, τα εφαρμόζουν, πετυχαίνουν τους στόχους τους. Και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Εμείς συμφωνούμε κάποια πράγματα, δεν τα εφαρμόζουμε, τα εξαγγέλουμε μεν, δεν τα εφαρμόζουμε στην πράξη, στην ουσία. Εφαρμόζονται τα εύκολα, τα οποία είναι βέβαια επίπονα για τον απλό τον πολίτη, δηλαδή κόψιμο μισθών και συντάξεων. Και επειδή δεν μας βγαίνουν λογαριασμοί ξανά κόψιμο, και επειδή δεν μας βγαίνουν λογαριασμοί ξανά φόρος και χαράτσι και στην ακίνητη περιουσία. Τώρα είναι η 7η φορά που προσπαθούν από την ακίνητη περιουσία να εισπράξουν. Η έκτη φορά είναι. Η έκτη. Λοιπόν, έκτος φόρος πάνω στην ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Αυτό επειδή. Γιατί υπάρχει μια ανίκανη κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη και αυτά τα οποία συμφωνεί, και κυρίως γιατί, κατά την άποψή μου, δεν βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο σε σχέση πάλι με πράγματα που συμφωνεί και που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό του δημόσιου τομέα. Διότι η δημόσια σπατάλη την ίδια ώρα, η σπατάλη στον δημόσιο τομέα συνεχίζεται. Από κρατικοποιήσεις που συμφωνήθηκαν δεν είδαμε ούτε μία. Κλείσιμο οργανισμών που όλο εξαγγέλλονται δεν είδαμε να γίνεται κανένα κλείσιμο. Άρα λοιπόν,
πάμε πάλι στην εύκολη συνταγή, ό,τι αναπνέει, ό,τι κινείται, να το πυροβολούμε. Όμως με αυτή την έννοια δεν υπήρξε, έχουμε μεταφέρει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που ήταν πρόβλημα των δημοσίων οικονομικών, το έχουμε μεταφέρει πλέον στην ιδιωτική οικονομία. Υπάρχει η ύφεση αυτή την ώρα που είναι στο μείον 6% και ίσως και παραπάνω, και πιστεύω ότι τελικά θα νεκρώσουμε τα πάντα και δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε από το αδιέξοδο. Είναι λάθος δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι λάθος η συνταγή. Είναι ο συνδυασμός της ανικανότητας να εφαρμοστούν πράγματα τα οποία είναι αναγκαία και έχουν σχέση και η επιλογή με των τη μείωση του δημόσιου τομέα, που θα πονέσει, αλλά είναι η μόνη λύση, και από εκεί και πέρα η μεταφορά λόγω κακής συνταγής του προβλήματος από το δημόσιο τομέα, επειδή δεν τολμούμε να βάλουμε μαχαίρι στο δημόσιο τομέα, σε όλη την αγορά, στον ιδιωτικό τομέα, στην επιχειρηματικότητα, με αποτέλεσμα να νεκρώσουν τα πάντα. Εδώ όμως, κύριε Φωτιάδη, αμέσως μετά θα παρακαλώ, προσπαθώ λίγο τον χρόνο να διαχειριστώ. Πριν πάρει δευτερόλεπτα μόνο, πολύ γρήγορα, θέλω να πω ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί το μείον 15,5% που παρέλαβε από τη Νέα Δημοκρατία να το ρεγουλάρει και να το πάει στο συν 5. Εντάξτε, αυτό πρέπει να σταματήσει όμως. Επομένως, κύριε Κελέτσι, δεν μιλάμε πλέον για την εφαρμογή του μνημονίου και μετά, κύριε Φωτιάδη. Για αυτού του τόπου. Αφήστε τη δικαιολογία. Δεν δικαιούται η Νέα Δημοκρατία. Δεν τέλειωσε, γιατί αποτελεί θράσος για τη Νέα Δημοκρατία. Για το λαό. Πώς είχαμε φτάσει εκεί, κύριε Φωτιάδη. Το πώς είχαμε φτάσει εκεί. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Ο καθένας πάντως έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, κύριε Υπουργέ. Αποτελεί, ναι. Ο καθένας. Το σήμερα μας. Αφήστε λίγο το πώς σας έκανε. Είναι μια πρακτική πολλών χρόνων, την οποία εντάξει, την υπηρέτησε άλλα κυβερνήσεις. Αλλά η Νέα Δημοκρατία παρακαλώ εγκατέλειψε δύο χρόνια πριν το τέλος. Εγκατέλειψε, θα έλεγα, την κυβέρνηση. Καυτή πατάτα που είπε ο κύριος Παπανδρέου. Ο κύριος Καραμαλής, προτείνοντας όμως, παρέδωσε 15% με εγκληματικό τρόπο, διέλυσε παντελώς την οικονομία. Κύριε Φωτιάδη και κύριε Κελέτσι, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του τα και τα το τελευταίο που απασχολεί, το τελευταίο που απασχολεί αυτή τη στιγμή όλους τους Έλληνες πολίτες είναι αν φταίει ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, ο Καραμαλής ο πρεσβύτερος ή ο Καραμαλής ο μικρότερος ή ο Σιμίτης. Το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό. Όταν κρίνουμε μια κυβέρνηση και ξέρετε πόσο αυστηρός είμαι στην κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά δεν ανέχουμε, σωστά, δεν αλλά ανέχουμε αυτή είναι την υποκρισία. Ωραία. Την υποκρισία Δημοσένη, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Πριν σου δώσω το λόγο, θα πρέπει να πω, επιτρέψτε μου, κύριε. Μια συμφωνία που αυτή η κυβέρνηση έκανε και που στόχους αυτή η κυβέρνηση. Κύριε, επιτρέψτε μου, Δημοσθένη, πριν σου δώσω το λόγο, οφείλω να πω ότι είχαμε μια. Σήμερα θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Φωτιάδη να είναι μαζί μας στο δελτίο, λόγω της γνώσης του επί των οικονομικών, έτσι, της απόλυτης γνώσης που έχει και της εμπειρίας. Αλλά ταυτόχρονα θέλαμε να έχουμε και έναν εκπρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, αποθεσμευτημένο όργανο, νομαρχιακή, περιφερειακή κτλ. Και είχαμε απόλυτη αδυναμία και στη Ροδόπη και στον Εύρο. Δεν ήθελε κανένας να βγει να μιλήσει. Να επιβεβαιώ. Αυτό κάτι λέει. Είναι δύσκολο. Αυτό κάτι λέει. Είναι δύσκολο, κύριε Πετρίδη. Να πάρω και εγώ λίγο τον λόγο. Ναι, λίγο ένα λεπτό τώρα. Δηλαδή, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Πετρίδης. Και εγώ χτες επιχείρησα σε όλο τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ να φέρω προσκαλεσμένο στο δελτίο και αρνήθηκαν όλοι. Όταν λέω όλοι, όλοι. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδομηθεί και έχει διαλυθεί σαν κομματικός μηχανισμός και σαν κίνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και χτες, Νίκο, δεν ήρθε κανένας. Πάμε λοιπόν εδώ. Συγκεκριμένο. Άρα αυτό λίγο να σας προβληματίσει, κύριε Φωτιάδη. Γι' αυτό το ανέφερα και εγώ. Υπάρχει προβληματισμός. Κρύβεται το ΠΑΣΟΚ. Να κάνω ερώτηση. Εγώ ούτε κρύβουμε, αλλά ούτε. Εσείς έτσι κι αλλιώς ήσασταν καλεσμένος. Για το κομματικό σύστημα. Έτσι κι αλλιώς ήσασταν καλεσμένος. Το κομματικό σύστημα ΠΑΣΟΚ έχει καταρρεύσει. Λοιπόν, η ερώτηση που θα έκανα. Τελικά μάλλον δεν έχει λόγο, ξέρετε γιατί. Μου απαντήσατε με το διάλογο που κάνατε. Δηλαδή η ερώτηση που θα έκανα είναι ότι αν στην κατάσταση που έχουμε φτάσει είναι κατάρρευση, δεν είναι χροκοπία, είμαστε σε μια χώρα υποκατάρρευση. Έτσι, δηλαδή τα αποθεματικά μας όταν αρκούν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου με ένα δισεκατομμύριο, σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει σαν χώρα. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούμε, αλλά απαντήσατε, αν μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση με μια συνεννόηση των δύο μεγάλων κομμάτων, που το θεωρώ εγώ αδύνατη ανάγκη. Χωρίς τη συνεννόηση, προσέξτε, συνεννόηση λέω, έτσι, των δύο μεγάλων κομμάτων, δεν μπορεί η χώρα να βγει από την κρίση.
Ο διάλογος που κάνατε, μάλλον μου λέει ότι κακώς. Κύριε Δούκα, εγώ. Να τελειώσω την ερώτηση όμως. Απλώς να μας πείτε σε ποιον απευθύνεστε πρώτον και δεύτερον για να. Και σωσιο, και σωσιο. Δώστε εσείς το λόγο. Για ναι, να... όχι, δεν θα δώσω κανένα λόγο. Εγώ δεν ρώτησα. Ο κ. Πετρίδης είναι ο διευθυντής. Λοιπόν, μου απαντήσατε εμέσως ότι δεν μπορούν να συνηθούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Γιατί όταν μιλάμε για τις ευθύνες, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι πώς θα βγει τώρα η χώρα από την κρίση. Αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος συνεννόησης. Υπάρχει. Βεβαίως. Αυτό μας δείξατε τώρα οι δύο διάλογο. Το θέμα δεν είναι ο Φωτιάδης και ο Κελέτσης. Ούτε θα υπάρχουν αυτές τις αποφάσεις. Όχι. Τα δύο μεγάλα ρεύματα πολιτικά στην Ελλάδα. Και εσείς οι δύο είστε υποχρεωμένοι να δώσετε. Εγώ πιστεύω ότι αν συζητήσουμε πάνω σε δεδομένα συγκεκριμένα για τις ανάγκες αυτή την ώρα της χώρας, πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε πεδία συνεννόησης. Όταν εσείς οι δύο δείξατε ότι αδυνατή να συμφωνήσετε, ποια είναι η πηγή του κακού, ή περισσότερο ή λιγότερο. Ναι, αλλά δεν έγινε αυτό. Και ο Πρωθυπουργός πάντως δημοσθένει χθες στη συνέντευξή του, έκανε μία επίθεση μιλώντας για τα προηγούμενα, για το τι άφησε ο Καραμαλής. Παρελθοντολογείται επικίνδυνα και δεν βλέπει το μέλλον. Και είναι το μόνιμο επιχείρημα. Ωραία, να τελειώσω και την ερώτησή μου για να απαντήσετε και δύο. Συνεννόηση δεν βλέπω. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι δεδομένο. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει εκλογές και μάλιστα να τις κερδίσει με αυτοδυναμία. Χωρίς να μας πείτε την κάνει την ημέρα. Άρα οι εκλογές είναι η λύση. Και θέλω να μου σχολιάσει το εξής. Πώς κρίνεται το φαινόμενο σε ένα πλαίσιο συνεννοηθήκατε δύο κόμματα, το νόμο για τα ΑΗ και οι νεολαίοι σας έχουν βγει απέναντι σε εσάς. Να μου το σχολιάσετε, σας παρακαλώ. Κύριε Κελέτση, έχετε το λόγο. Ναι. Για μένα οι εκλογές, για να ξεκινήσω από το τέλος της ερωτήσεως του κύριου Δούκα, οι εκλογές θα ήταν η έσχατη λύση. Διότι θεωρώ ότι προηγουμένως έχουμε και το χρονικό περιθώριο και ξεκίνησε μια προσπάθεια, κύριε Δούκα, και έτυχε συμπτωματικά να είμαστε σε αυτό το δελτίο πάλι, σε αυτό το κανάλι εκείνο το βράδυ, που άλλα περιμέναμε να σχολιάσουμε και άλλα, έγινε. Και άλλα σχολιάσαμε μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Διότι όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, ήταν ο Πρωθυπουργός ο οποίος στην ουσία τίναξε στον αέρα όλη αυτή την προσπάθεια της προσέγγισης που είχε γίνει για να πορευτεί έτσι μια κυβέρνηση συνενετικά, μια κυβέρνηση συνεργασίας και να μπορέσει να φέρει κάποιο έργο στον τόπο. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι οι εκλογές θα έπρεπε να είναι η έσχατη λύση. Θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια η οποία θα ήταν ειλικρινής όμως και από τις δύο πλευρές και όχι να έχουμε μπλόφες όπως παραδέχτηκαν οι περισσότεροι, κυρίως από την πλευρά του Πρωθυπουργού, έτσι. Και μια προσπάθεια η οποία θα αποσκοπούσε στο να βγάλει τη χώρα με αποφάσεις επίπονες που θα έπαιρναν και οι δύο παρατάξεις μαζί και θα στήριζαν στη Βουλή και οι δύο παρατάξεις. Θα έβγαζε τη χώρα από την κρίση για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο και από εκεί και πέρα, φυσικά στο τέλος αυτής της τετραετίας, θα πηγαίναμε σε εκλογές και ο λαός θα έβγαζε με την ψήφο του, θα έκρινε ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα ήταν ίσως η ιδανική λύση. Δυστυχώς αυτό, όπως το είδατε, δυναμητίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτήν όμως τη συγκυρία και βλέποντας ότι στη σημερινή εννοώ, όπου βλέπουμε ότι κάθε φορά οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν, δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Και κάθε φορά βγαίνει και ένα καινούριο φασόλι, ας το πω έτσι όπως θα το λέγαμε λαϊκά, όπου όποιος σκεφτεί οτιδήποτε το παρουσιάζει και λέει να ένα καινούριο μέτρο θα καλύψουμε το προηγούμενο, σημειωτέων ότι δικαιολογήθηκαν ότι επιβάλλουν αυτό το χαράτσι στα ακίνητα γιατί λέει δεν μπορέσανε να εισπράξουν τους φόρους για τα ακίνητα τους προηγούμενους. Όταν όμως ρωτήθηκαν, άρα αυτός ο καινούριος φόρος θα αντικαταστήσει τους προηγούμενους? Όχι. Είπανε όχι, θα πάρουμε και εκείνους, λέει, γιατί και εκείνους τους έχουμε υπολογίσει. Δηλαδή μιλάμε εδώ πέρα για μια... Και άλλο υπολογισμό, ένας άλλο. Τελικά ποιο είναι το δίκαιο? Δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Υπάρχει, τι να πω, η απόλυτη ανικανότητα. Από εκεί και πέρα, όταν τα βλέπεις αυτά, τελικά οι εκλογές φαντάζουν πια ως η μόνη λύση. Σας λέω, για μένα θα ήταν η έσχατη λύση. Αλλά φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Λόγω ανικανότητας. Μπορεί να συνεχιστεί. Και πρέπει επιτέλους αυτό το μείγμα της πολιτικής, αυτή η συνταγή, φάνηκε ότι έχει αποτύχει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει. Και πώς μπορεί να αλλάξει? Εάν είχαμε μια κυβέρνηση που θα ήταν πράγματι μια κυβέρνηση συνεργασίας και θα ήταν και προς τα έξω πιο ισχυρή, αυτό για μένα ήταν ένα πλεονέκτημα, θα μπορούσε αυτή ενδεχομένως να διαπραγματευτεί κάτι περισσότερο έχοντας απέναντί του στην Τρόικα. Με την Τρόικα. Κύριε Φωτιάδη, δημοσταίνει το παρέκαμψα της παιδείας, γιατί θα ανοίξουμε μεγάλο τέτοιο. Όχι, δεν γίνεται. Ας τελειώσει και έχουμε αυτό το συγκεκριμένο για το θέμα της παιδείας. Μακάρι οι εκλογές να έλυναν το πρόβλημα.
Εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα να πάμε αύριο, χθες, στις εκλογές. Κατά τον κύριο Παπανδρέου, πριν από δύο χρόνια θα έλυναν το πρόβλημα και έγιναν. Κανένα πρόβλημα δεν λύνουν εκλογές. Πιστεύω ότι είναι εθνική καταστροφή οι οποιασδήποτε εκλογές. Ο λαός επέλεξε τον Πασόκ. Το Πασόκ θα τραβήξει αυτόν τον δρόμο τον δύσκολο και θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας. Ο λαός θα κρίνει πάλι. Όχι, κύριε Φωτιάδη, θα σας διακόψω. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Να σας ξέρετε γιατί θα σας διακόψω. Κάτι, εσείς τώρα είστε γνωστός άνθρωπος εδώ πέρα στην περιοχή της Θράκης, στον Εύρο. Μιλάτε με τους ανθρώπους έξω. Δεν μπορείτε να λέτε αυτό το πράγμα όταν υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Μισό λεπτό, θα μιλήσω σαν πολίτης αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα πράγματα υπάρχουν. Εγώ προσπάθησα και χθες να αποκρυπτογραφήσω όλα αυτά τα οποία είπε ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παπανδρέου μετά και μια σειρά από υπουργούς. Σήμερα παρακολούθησα τα πάντα από το πρωί και κατέληξα σε συγκεκριμένα πραγματάκια. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κίνηση απελπισίας απόλυτης, κύριε Φωτιάδη, και είναι παντελώς άδικη. Επιτρέψτε μου, θέλω τα φώτα σας. Ναι. Τα φώτα σας. Πρώτα απ' όλα, ποιος δίνει το δικαίωμα στον κύριο Κελέτσι που έχει κάνει ένα συμβόλαιο με τη ΔΕΗ για να πληρώνει το ρεύμα και να έχει ρεύμα, να του βάζει από πάνω να πληρώνει ένα χαράτσι. Αλλιώς θα του κόψουν το ρεύμα. Με αυτή τη λογική, ας το βάλουν τον κύριο Κελέτσι στον λογαριασμό του ρεύματος, με τον κίνδυνο να το κόψουν και τις δόσεις που έχει να πληρώνει η τράπεζα ή οποιοδήποτε κύριο Κελέτσι. Μετατρέπουν την ΔΕΗ σε υφοροεισπραχτικό μηχανισμό. Το ζήτημα είναι όμως ξεφύγαμε και δεν θα απαντήσουμε. Δεν ξεφύγαμε καθόλου. Νέο χαράτσι στα νοικοκυριά, λέει κύριε Φωτιάδη, γι' αυτό μιλάμε. Όλη η Ελλάδα γι' αυτό μιλάει. Να σε απαντήσω όμως. Δεν σας ρώτησα ακόμα. Μισό λεπτό. Δεν σας ρώτησα ακόμα. Γιατί εδώ δεν σας ρώτησα ακόμα. Απολογητής του έργου του Πασόκ. Εγώ θέλω να μου πείτε με τη δική σας εμπειρία. Αυτά τα οποία θα πω, αν έχουν βάση και πώς θα το κρίνει, πώς το κρίνετε εσείς. Εσείς προσωπικά και να μας πει ο κ. Κελέτσης. Είπανε ότι αυτό το μέτρο θα είναι για τη δομημένη έκταση, έτσι δεν είναι. Ιδιοκτήτης δομημένης έκτασης. Και μάλιστα διευκρίνησε ο κ. Βενιζέλος. Είτε επαγγελματική, είτε πρώτη κατοικία, είτε δεύτερη, είτε εξοχική, είτε οτιδήποτε. Για όλους το ίδιο, γιατί έτσι είναι το δίκαιο, λέει ο κ. Βενιζέλος. Ακόμη και μια αποθήκη αγροτική, εφόσον έχει σύνδεση ρεύματος. Εγώ έχω μια αποθήκη, λοιπόν, 200 τετραγωνικών